πραγματική σύγκρουση δεν ήταν μεταξύ δύο τρένων, αλλά μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και κράτους δικαίου. Αυτό δήλωσε ο νομικός υποστηρικτής του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Γιώργος Ηλιόπουλος, ο γιος του οποίου ταξίδευε με την επιβατική αμαξοστοιχεία της τραγωδίας στα Τέμπη και διασώθηκε. Η πραγματική σύγκρουση δεν ήταν δύο τρένων, ήταν της κυβερνητικής εξουσίας με το κράτος δικαίου, όπως καταλάβατε. Γιατί ούτε πριν το σεβόντουσαν, ούτε αφού του συνέβη ό,τι συνέβη. Ενώ ότι δεν είχαν θεσπιστεί εθνικοί κανόνες ασφάλειας στο σιδηρόδρομο, ενώ επιβαλόταν. Ο κύριος Ηλιόπουλος, μιλώντας τον 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, ξεκαθάρισε από τη μία πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει καμία δουλειά να ανακοινώνει το πότε θα γίνει δίκη και από την άλλη ότι το συντονιστικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα να αλλοιώσει τον χώρο. Ο Δικαιοσύνης δεν έχει καμία δουλειά να προανακοινώνει και έχει αλλάξει ως τώρα 5-10 ημερομηνίες το πότε θα γίνει δίκη. Δεν είναι δική του δουλειά. Συντονιστικό, να το καταλάβει ο κόσμος, πήρε την απόφαση να μπαζωθεί ο χώρος. Όφιλε να ενημερώσει τις δικαστικές αρχές, τον εισαγγελέα. Μα καταρχήν το συντονιστικό δεν έχει καμιά αρμοδιότητα να λιώσει το χώρο, γιατί ο νόμος, η εγκύκλειος που εφάρμοσαν, δεν λέει αυτό. Για τον ατελείωτο Γολγοθά που βιώνουν μίλησαν και οι συγγενείς θυμάτων Βαγγέλης Βλάχος και Παύλος Ασλανίδης, λέγοντας πως τα ερωτηματικά είναι πολλά και παραμένουν αναπάντητα ένα χρόνο μετά. Πέρα από όλα τα στοιχεία που καταστράφηκαν, πέρα από το γεγονός ότι μήνες μετά αρκετές οικογένειες βρήκανε νέα υπολείμματα των ανθρώπων τους στα συντρίμια που μπαζώθηκαν και συμπαζώθηκαν άρων-άρων, αυτό το πράγμα είναι τραγικό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η πρακτική συνεχίζεται με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Απαντήσεις θα μας δώσουν, ναι. Που πήγαν τα τρία τα βαγόνια της εμπορικής, που τα έχουν εξαφανίσει. Θα μας πει επίσημα κάποιος να μας δει να μας πει τι κουβαλούσε η εμπορική. Και ας αφήσουμε την υποκρισία και την ΤΕΜΕΚ της έρευνας. Νέες αποκαλύψεις και από τον Βαγγέλη Κοκοτσάκη, τεχνικό σύμβουλο του Συλλόγου, που εξήγησε πως εκτός από τα χημικά εγκάβματα, σε 4 πυροσβέστες που δεν έχουν προκληθεί από έλαιο σιλικόνης, προκύπτει από νέα στοιχεία της δικογραφίας πως χημικά εγκάβματα υπάρχουν και σε άλλους τραυματίες επιβάτες της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Είναι η δηλώση επικινδυνότητας, όπως είναι στη διεθνή ορολογία, δηλώση επικινδυνότητας του ξυλολίου. Επιβλαβές στο δέρμα, προκαλεί ερεθισμό του δέρματος, προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό και βλάβες στους οφθαλμούς. Δεν είναι στην δεν είναι, τουλάχιστον εγώ ως τεχνικός σύμβουλος ήξερα μέχρι τώρα ότι είχαμε τα χημικά εγκάματα ως πυροσβέστες. Τώρα πληροφορούμε, όχι με χαρά, εκπληκτός, ότι έχουμε στα χέρια μας ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ότι πάρα πολλοί από τους διασωθέντες, το άκουσα και προχθές σε μια άλλη εκπομπή, μιλούν για εγκάβματα ή για οφθαλμικά προβλήματα. Μάλιστα. Και στον έσχατο ισχυρισμό μας ότι ήταν το έλαιο σιλικόνης, αυτό αμή τι άλλο τέτοια δεν κάνει. Το προσεχές διάστημα, μάλιστα, ο κύριος Κοκοτσάκης θα ζητήσει την ανασύνθεση των βαγονιών, κάτι το οποίο θα φωτίσει άγνωστες πτυχές του τραγικού συμβάντος. Αυτό που θα ζητήσουμε σε λίγο καιρό, αυτό προτείνω εγώ τουλάχιστον, θα είναι η ανασύνθεση των επίμαχων βαγονιών.